Ήρθατε λοιπόν όλοι στην Κάλυμνο, την Κάλυμνο τον ομφαλό της γης όπως λέμε εμείς εδώ και βρισκόμαστε ξανά στην ετήσια συγκέντρωση των αποδήμων που έχει καθιερωθεί πλέον να γίνεται τον Αύγουστο όταν είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ και να καλωσορίσω όπως σας βλέπω μπροστά μου καταρχήν τον κύριο Νικόλαο Καλουρί, πρόεδρο της Pan-American και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλυμνίων από το Campbell, Ohio, τον κύριο Μανώλη Τρικύλη, αντιπρόεδρο της Pan-American και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλυμνίων από το Campbell, Ohio. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Κουλιά Μαλιά, η οποία είναι πρόεδρος του Γυναικείου Συλλόγου, ο πρόδρομος από το Campbell, Ohio. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Παπαχατζής, πρόεδρος των Καλυμνίων από το R. Salet de Giro. Βλέπω μπροστά μου επίσης την κυρία Μαρία Βάλα, είναι η πρόεδρος της Ένωσης των Καλυμνίων Ρόδου. Είναι μαζί μας η κυρία Καλωτίνα Σκυλά, η νέα πρόεδρος της Ένωσης Καλυμνίων Αττικής. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Καλικάτζαρο, επίτιμο πρόεδρο πλέον της Ένωσης Καλυμνίων της Αττικής. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημητράκης Γιώργος από την Μασσαλία και έχουμε να κάνουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Την είπα. Δεν είναι απόθυμο. Έχουμε επίσης και καλεσμένους εδώ. Είναι μαζί μας μια φωτογράφος από το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας για να κάνει ένα ντοκιμοντέρ για την Κάλυμνο. Όπως είναι, βρίσκεται επίσης εδώ μαζί μας και η μητέρα της κυρίας Κουλιά για να παρακολουθήσει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Από το Campbell, Ohio. Το λόγο τώρα τον έχει ο Δήμαρχος. Absolutely. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, σας καλημερίζω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι, είμαι και τυχερός συνάμα, που βρίσκομαι με την ιδιότητα του Δημάρχου σε μια τέτοια συνάντηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατή αυτή η στιγμή το να μπορούν να βρεθούν οι Καλύμνοι όπου γης στον ίδιο χώρο και να ανταλλάξουν απόψεις. Πιστεύω ότι τουλάχιστον όπως εγώ το νιώθω ότι δεν έχουμε ή δεν έχω συνειδητοποιήσει ούτε εγώ ίδιος ως Δήμαρχος την δυναμική που έχει μια τέτοια συνάντηση με τα Προεδρία των Σωματείων από Αμερική, Γαλλία, Αυστραλία δεν είναι εδώ σήμερα, Ελλάδα και τα σχετικά. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενος. Να ξέρετε ότι και το γνωρίζετε πιστεύω, μεγαλώνοντας όλοι είχαμε ακούσματα, γιατί όλοι στις οικογένειές μας είχαμε μετανάστες. Θα σας πω ότι και ο δικός μου πατέρας στη Γερμανία λειτουργήσε και έσβησε η ζωή του. Όλοι λοιπόν είχαμε ακούσματα στις οικογένειές μας και σε όλους εμάς φάνταζε κάτι πολύ δυνατό να ακούμε ονόματα Καλυμνίων που βρίσκονταν στα πέρατα της γης και να δραστηριοποιείται ο καθένας από το μικρό έως το μεγάλο, έως την επιστήμη ή τα πανεπιστήμια. Εγώ δεν θέλω τώρα να σας μιλήσω ως δήμαρχος, θέλω να σας ακούσω. Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να έχουμε ανοιχτά αυτιά και όχι απλά να σας ακούσω και να χαθούμε, να σας ακούσω και επιτέλους να υπάρξει μία αλλαγή. Αλλαγή σε όλα. Αλλαγή ακόμα και σε αυτό που κάνουμε σήμερα όλοι μαζί. Δηλαδή, τι εννοώ αλλαγή. Όχι να κάνουμε μία συνάντηση εθιμοτυπική, άντε βρεθήκαμε και του χρόνου πάλι να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Όχι. Να βάλουμε κάποια πράγματα στο χαρτί και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε τη συζήτηση και εμείς είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε εσάς.